Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Βλέπετε ότι παραμένουμε πιστοί στη δέσμευσή μας να έχουμε τακτικές συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδος χρησιμοποιώντας την τεχνολογία. Κάτι το οποίο θα συνεχίσουμε να κάνουμε μέχρι που η πανδημία θα μας επιτρέψει να μπορούμε να συναντιόμαστε με τον παραδοσιακό τρόπο. Επιτρέψτε μου κάποιες πολύ σύντομες παρατηρήσεις σχετικά με αυτά τα οποία έγιναν στη χώρα τις τελευταίες ημέρες. Η πρόσφατη επίθεση του καιρού, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ήταν μία από τις σφοδρότερες των τελευταίων 40 ετών. Ειδικά εδώ πέρα στην Αττική, χιόνιζε επί 36 ώρες. Είχαμε ταυτόχρονα και εξαιρετικά ισχυρούς ανέμους που ξεπέρασαν πολλές στιγμές τα 10 μποφόρ. Καταλαβαίνετε ότι οι ανάγκες υπήρξαν πολλές και διαφορετικές. Πρώτη προτεραιότητα, να μην χαθεί καμία ανθρώπινη ζωή, να μην υπάρξουν θύματα, να μην υπάρξουν οδηγοί εγκλωβισμένοι στους δρόμους, να διατηρηθεί η επικοινωνία και η τροφοδοσία με χωριά τα οποία συνήθως αποκλείονται, φυσικά να αποκατασταθούν το συντομότερο δυνατόν οι διακοπές ρεύματος και νερού, ιδίως στην Αττική, όπου κάθε 2 λεπτά είχαμε ένα δέντρο το οποίο έπεφτε πάνω σε καλώδια της ΔΕΗ. Και όλα αυτά έπρεπε να γίνουν ταυτόχρονα με την διαδικασία του εμβολιασμού, που για λόγους προφανείς πρέπει να συνεχίζεται και να ξετυλίγεται βάσει ενός πολύ αυστηρά προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος. Νομίζω ότι με το που έγινε αντιληπτό το μέγεθος του προβλήματος, το κράτος ανταποκρίθηκε συντονίζοντας τις δυνάμεις του, πολιτική προστασία, αστυνομία, πυροσβεστική, ένοπλες δυνάμεις, κατέβαλαν πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες, ειδικά στο μέτωπο της αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης. Θέλω με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω όλους όσοι βρέθηκαν και βρίσκονται ακόμα στο πεδίο. Η εντολή μας ήταν σαφής, κανείς δεν θα γυρίσει σπίτι του μέχρι να ηλεκτροδοτηθεί και το τελευταίο σπίτι, και εκτιμώ ότι μέχρι το τέλος της ημέρας όλες οι ζημιές θα έχουν πια αποκατασταθεί. Θέλω όμως να ευχαριστήσω και τους πολίτες για την υπομονή την οποία επέδειξαν. Επικοινώνησα σήμερα το πρωί με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού και του ζήτησα ως μια κίνηση καλής θέλησης να εξετάσει μια μείωση στο λογαριασμό του ρεύματος για το μήνα Φεβρουάριο για τα νοικοκυριά εκείνα τα οποία έμειναν χωρίς ρεύμα τις τελευταίες μέρες. Θα υπάρξουν ανακοινώσεις από την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού τις επόμενες μέρες σε αυτήν την κατεύθυνση ως μια έμπρακτη αναγνώριση της ταλαιπωρίας που υπέστησαν οι πελάτες της επιχείρησης. Θεωρώ ότι με τέτοια κίνηση στην παρούσα συγκυρία είναι ενδεδειγμένη. Και εγώ και πολλοί άλλοι πιστεύω ότι ενοχληθήκαμε από αυτό το πινκ-πονγκ των ευθυνών ανάμεσα στους διάφορους αρμόδιους. Γι' αυτό και είναι απόφασή μας να προχωρήσουμε με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα σε μια κεντρική μας προεκλογική δέσμευση που δεν είναι άλλη από την αποκρυστάλλωση των αρμοδιοτήτων σε όλα τα επίπεδα κρατικής λειτουργίας, ξεκινώντας από το κεντρικό κράτος, τις αποκεντρωμένες διοικήσεις, τα δασαρχεία, τις περιφέρειες, τους δήμους, τις επιχειρήσεις όπως το ΔΔΕ, που μπορεί να εμπλέκονται σε διαδικασίες όπως το κλάδεμα των δέντρων. Είναι κάτι το οποίο ανεδείχθη κατά τη διάρκεια αυτής της περιπέτειας. Θα το αντιμετωπίσουμε κεντρικά με σχέδιο νόμου το οποίο θα φέρει προς ψήφιση το Υπουργείο Εσωτερικών στο Κοινοβούλιο. Ταυτόχρονα θέλω επίσης να επισημάνω ότι η κακοκαιρία αυτή ανέδειξε χρόνια προβλήματα τα οποία έχουμε ως προς τα κρίσιμα δίκτυα υποδομής. Χωρίς να μπω σε μεγάλες λεπτομέρειες, θα πω μόνο ότι οι επενδύσεις στο ΔΔΕ την τελευταία δεκαετία μειώθηκαν κατά σχεδόν 75%. Και πριν χτυπήσει αυτή η μεγάλη κακοκαιρία, είχε ήδη δρομολογηθεί από την επιχείρηση, από το ΔΔΕ και από τη μητρική της επιχείρηση, τη ΔΕΗ, ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα εξυγχρονισμού των δικτύων μας ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων σε βάθος δεκαετίας. Αυτό σημαίνει ότι ήδη από το 2021 ο ΔΔΕ διπλασιάζει τις επενδύσεις τις οποίες κάνει στο δίκτυό του
στα παραδοσιακά δίκτυα, αλλά προσθέτοντας και νέες ψηφιακές δυνατότητες που τόσο σημαντικές θα είναι για την επόμενη μέρα. Τα λέω αυτά σε όσους μας ασκούν σήμερα κριτική, αλλά μας παρέδωσαν το 2019 μια ΔΕΗ στα όρια της χρεοκοπίας και ένα ΔΔΕ ο οποίος δεν είχε καν φροντίσει να κάνει παραγγελίες στήλων τότε για να μπορεί να ανταποκριθεί στις άμεσες τρέχουσες ανάγκες της επιχείρησης. Ταυτόχρονα, πριν χτυπήσει η κακοκαιρία, είχαμε ήδη προνοήσει να προτείνουμε για να εντάξουμε στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης μια σειρά αποδράσεις υποδομών που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή ύψους σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, κάποιες από τις οποίες έχουν να κάνουν και με υπογειοποίηση καλωδίων σε κρίσιμες περιοχές όπου τα καλώδια πρέπει για λόγους ασφάλειας να είναι υπόγεια. Θα μάθουμε λοιπόν από αυτή την κρίση, θα γίνουμε καλύτεροι και στο ζήτημα της διαχείρισης κρίσης. Δεν χρειάζεται να πω αυτά τα οποία ήδη έχουν γίνει σε επίπεδο πολιτικής προστασίας, το γεγονός ότι έχουμε πια γενικό σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών, σημαντικές επενδύσεις που γίνονται στην πολιτική προστασία, σημαντικές επενδύσεις που γίνονται ως προς τη δυνατότητά μας να προβλέπουμε καιρικά φαινόμενα. Κατασκευάζουμε ένα δίκτυο 80 μετρολογικών σταθμών και 10 ραντάρ με αισθητήρες και κάμερες για να μπορούμε να προβλέπουμε με ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια και σε τοπικό επίπεδο τέτοια ακραία καιρικά φαινόμενα. Να πω και κάτι ακόμα όμως, κρίσιμες τέτοιες στιγμές όπου η οργή του κόσμου είναι απολύτως δικαιολογημένη και μικρές λεπτομέρειες αποκτούν την ξεχωριστή τους σημασία. Οι υπηρεσίες πρέπει να οργανώνουν ένα καλύτερο και φιλικότερο σύστημα επικοινωνίας. Οι οργανισμοί πρέπει να μπορούν να απαντούν στα αιτήματα των πολιτών και οι οργανισμοί οφείλουν, όπως πιστεύω ότι από ένα σημείο και πέρα έγινε, να ενημερώνουν, να καθοδηγούν και να συμπαραστέκονται στους πολίτες, να αποδεικνύουν δηλαδή ότι αυτοί οι οργανισμοί που διαχειρίζονται κρίσιμες δημόσιες υποδομές βρίσκονται τελικά στην υπηρεσία του πολίτη. Θα έχουμε την ευκαιρία στην συζήτησή μας να ακούσω τις σκέψεις σας και τις παρατηρήσεις σας. Θέλω και πάλι να σας ευχαριστήσω για τον ενεργό τρόπο με τον οποίο συμμετέχετε στην κοινοβουλευτική διαδικασία. Πολύ σημαντική συμμετοχή της κοινοβουλευτικής μας ομάδος στο σημαντικό νομοσχέδιο το οποίο ψηφίσαμε για την ανώτατη εκπαίδευση την προηγούμενη εβδομάδα. Θα συνεχίσουμε να επιταχύνουμε το κυβερνητικό μας έργο και να αντιπαρερχόμαστε την κριτική μιας αντιπολίτευσης η οποία είναι κατώτερη των περιστάσεων με τα έργα μας και όχι με τα λόγια μας. Έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία περίπου μας ζητά να βάλουμε το Κοινοβούλιο σε καραντίνα. Το Κοινοβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς, τους αναπόφευκτους περιορισμούς λόγω της υγειονομικής κρίσης, θεωρώ ότι λειτουργεί υποδειγματικά. Η απάντησή μας είναι σαφής. Η δημοκρατία δεν μπαίνει σε καραντίνα και οι μεταρρυθμίσεις συνεχίζονται και θα συνεχίζονται με ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Έχουμε λοιπόν πολλή δουλειά μπροστά μας και ένα πολύ πλούσιο νομοθετικό προγραμματισμό έως τις 36 του 2021, άρα θα έχουμε πολλή δουλειά στη Βουλή και εύχομαι και ελπίζω αυτή η βελτίωση που βλέπουμε στους δείκτες της πανδημίας να έχουν όσο το πιο σύντομα και όταν πια μας το επιτρέψουν οι ειδικοί μια αντανάκλαση και στη λειτουργία του Κοινοβουλίου ώστε να μπορούμε πια να λειτουργούμε με τον παραδοσιακό τρόπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιστρέφω τον λόγο στον Γιάννη για να συντονίσει την συζήτηση. Έχουμε μια λίστα ομιλητών. Τονίζω ότι όσοι δεν λάβουν το λόγο θα προσπαθήσουμε να περιορίσουμε τους ομιλητές περίπου στους 25. Όπως βλέπετε, θα υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες τον επόμενο μήνα να συνεχίσουμε αυτήν την διαδραστική μας συζήτηση. Βέβαια, το γνωρίζετε όλοι ότι είμαι και εγώ πάντα προσωπικά διαθέσιμος για συναντήσεις με συναδέλφους βουλευτές, όποτε αυτοί το ζητήσουν και το επιθυμούν. Ευχαριστώ πολύ.